Teď se do toho postavování. Ale κατά σε περισσότερο πάρα πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργιά, που θέλω να σας ρωτήσω κάτι λόγω του εξυγχρονισμού της υπερπαντολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2018-844 και 2019-692 του Τροπεπτερίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του νόμου 4014 του 2011. Εδώ θα υπάρξουν κάποιες αντίθετες διαβουλεύσεις, αντίθετες νομοθετήσεις πέρα από αυτά τα οικονομικά και για τα 16 χρόνια για τον δρόμο, ήθελα να ρωτήσω το εξής, και αυτό αφορά όλους τους εμπορικούς εμπορικούς. Αν υποκρύπτεται πίσω από όλο αυτό, πρώτον, θαλάσσια αιωλικά πάρκα, υβριδική σταθμή, υδροηλεκτρονική σταθμή εγκατασταθμένης ισχύως, αν παραδείγματος χάρη υπάρχει κύριος επικαρποτής με βάση μόνο μονοτίτλο του σκοπού τμήματος ελληνικής εκτάσεως για τοποθέτηση βεβαίως εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού και όλα αυτά, γιατί τα λέω, αν πάνω σε αυτό που λέμε επιπτώσεις, τεχνολογικές επιπτώσεις, ζώνη απόλυτης προστασίας της όλης, ζώνη διαχείρισης οικοτόπων αγροτικής ανάπτυξης, αν αυτά θα επομιστεί μεταγενέστερα, όχι κάποιο υπουργείο, αλλά αποκλειστικά ο Δήμος. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τις απαντήσεις.